once is unknown, but she always comes back. The specter of darkness. The woman in black. Six-year-old child with this blank, pale, emotionless face, and I see dead people. Soul to keep. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake. If I die before I wake. Pray the Lord my soul to take. Pray the Lord my soul to keep. Hush, little baby, don't say a word. And never mind that noise you heard. It's just the beast under your bed. In your closet. I want to hear you scream. Παιδιά, τι ζήσαμε. Παναγία μου. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Είσαστε εν χορό και έχετε έρθει από τα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ναι. Μια ομάδα γυμναστών, πρωτίστως, παύλα χορευτών. Έχω μείνει άναυδος και θέλω να σας πω πάρα πολλά μπράβο. Όχι για το, μόνο για το θέαμα, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Γιορτάσαμε το Halloween εδώ πέρα όλοι μαζί. Εσύ, πονήρω με το μικρόφωνο, δεν φοβάσαι που τους είχες όλους εκεί πέρα γύρω-γύρω. Όταν βάφεστε, δεν φοβάται ο ένας τον άλλον που κάνετε τέτοια. Θέλω να σας πω πολλά μπράβο, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά την πρώτη σας εμφάνιση. Σας είχαμε κάνει πολλές διορθώσεις, πολλές παρατηρήσεις. Είχαμε πει ότι είχατε δείξει ένα θέμα το οποίο ήταν χαοτικό, δεν βλέπαμε τη δράση, χανόταν η ιστορία. Και τα ακούσατε όλα και Ευαγγέλιο, πραγματικά τα τηρήσατε όλα. Θέλω να σας πω ότι την πρώτη φορά το είχατε καταλάβει, είχατε περάσει σχεδόν οριακά. Και τώρα έχετε έρθει μεταμορφωμένη, κυριολεκτικά κιόλας και μεταφορικά. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τις μεγαλύτερες διαφορές που έχω δει από πρώτη σε δεύτερη εμφάνιση. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Για το τι κάνετε με τα κόκαλά σας, εντάξει, είναι άλλη ιστορία. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Τι να πω. Δεν το περίμενα, παιδιά, ότι εσείς που ήρθατε την πρώτη φορά και κάνατε ένα θέμα που, όπως είπε ο Γιώργος, καταλάβαμε ότι έχετε δυνατότητες, αλλά ήταν οριακά που περάσατε. Θα μας δείχνατε μια παράσταση σαν τη σημερινή, η οποία ήταν συγκλονιστική, ήταν σκηνοθετημένη. Αθηνά, μήπως θες να πεις κάτι στην κυρία Μαρία. Ορίστε. Για πες τη. Θέλω να σας κάνω μια αγκαλιά. Και εγώ. Άντε, πήγαινε. Αχ, και το μικρόφωνο. Πρόσεξε, πρόσεξε. Πρόσεξε, πρόσεξε. Περίμενε, παιδί μου, θα ερχόμουν εγώ εκεί.
Λες να είχε πρόβλημα να κατέβει το... Κάνει 8 σβούρες το δευτερόλεπτο. Να, είδες, δεν έχεις μικρόφωνο εδώ τώρα. Αθηνά. Πώς σε λένε? Αθηνά. Τι κορίτσι είσαι εσύ. Και εσύ δεν έχεις κόκαλα, να σε πιάσω. Τι δυνατό κορίτσι, γυμνάζεσαι. Και εσύ με τα μαύρα, αν πας πάνω και σε βάψουμε. Σαν αρχηγός της θα είσαι. Εγώ, να ξέρεις Γιώργο, είμαι η Βασίλισσα και όλοι αυτοί δουλεύουν για μένα. Σου άρεσε σήμερα, αισθάνθηκες ότι κάνατε κάτι πολύ ωραίο. Ναι. Νομίζω ότι θα πάτε πολύ καλά. Ναι. Στο εύχομαι. Να σου δώσω και σφαλκράκιον. Όπα, από τα σκαλάκια. Και τώρα, σιωπή. Σιωπή, διότι θα μιλήσει η αρχηγός τους. Η κακιά Βασίλισσα. Κάτσε, να το σκεφτώ, να το σκεφτώ. Παιδιά, ήσασταν ανατριχιαστικοί. Πραγματικά. Ευχαριστούμε. Το πιο μικρό είσαι εσύ. Σε ηλικία. Η πιο μικρή είναι η Αθηνά. Πόσο είσαι? 5 χρονών. 5. Πω, όπως σαν τη μικρή μου κόρη. Τι ωραία που τσιρίζεις. Τι ωραία που τσιρίζεις. Οι άλλες που δεν έχουν κόκαλα. Καλά, αυτά που κάνατε έκανα. Παιδιά, ανατρίχιασα. Ήταν πάρα πολύ ωραία δομημένο, με αρχή, μέση, τέλος. Πάρα πολύ ωραίο φινάλε. Ήσασταν πάρα πολύ εντυπωσιακή και γι' αυτό λένε το πατήσα! Κλαίνε όλα. Καλέ, μην κλαίτε, καλέ. Ωραία είναι. Πέτη, πέτη. Να σου πω εσύ τώρα. Πέτη, είσαι πραγματικά σαν αρχηγό. Μια φωτογραφία να σα βγάλω. Μαζευτείτε λίγο. Ναι, ναι, βγάλτε μα μια φωτογραφία. Βγάλτε μα. Γιώργο, εγώ είμαι λίγο νορμάλ. Η κακιά Βασίλισσα και το επιτελείο τη. Μπράβο, έτσι. Μαζί με την αρχηγό σα. Μπράβο, κορίτσια. Εσύ τώρα, πες μου εσύ τώρα, τέλεια, μετά από πω, αυτό τι θα κάνεις στο τελικό. Θα πετάξεις, τι θα κάνεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Οι άλλες να δω που δεν είχαν κόκαλα τι θα κάνουνε. Εγώ έχω κόκαλα. Εσύ έχεις. Αλήθεια δεν με παίρνετε. Λοιπόν. Έχει μπει μια κυρία που νομίζω... Είναι δασκαλά. Ναι, 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 ναι. Συγχαρητήρια. Είστε φοβεροί. Λοιπόν, τα πιο πολλά από αυτά κλαίνε και φοράνε και λευκούς φακούς επαφής, έτσι. Πολύ δύσκολο αυτό. Η ασπόδηλη ομάδα των εν χορό περνάει στους ημιτελικούς του Ελλάδα έχεις ταλέντο. Μπράβο, Πέτη. Μπράβο, 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 παιδιά.